Βγήκαν από γνωστό καφέ της Ρίγα Φεραίου πριν από μερικές ημέρες και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ο λόγος για τρεις νεαρούς πατρινούς, οι οποίοι συνοδεύονταν από νεαρές γυναίκες και διασκέδαζαν στο γνωστό κεντρικό καφέ. Βγαίνοντας από το κατάστημα, συναντήθηκαν με μια παρέα 5 ατόμων, πιθανόν αλβανικής καταγωγής όπως οι ίδιοι κατήγγυλαν, οι οποίοι συζητούσαν μεγαλόφωνα για τον Ολυμπιακό. Ένας από την παρέα των τριών ζευγαριών πετάχτηκε και είπε με χιουμοριστικό τόνο πως είναι ΑΕΚ. Μάλιστα χαμογέλασε κιόλας θέλοντας να δείξει πως έκανε πλάκα και δεν είχε κανένα σκοπό να θίξει την αγαπημένη ομάδα των πέντε. Αυτό ήταν. Φαίνεται πως οι άλλοι όχι απλά ήταν οπαδοί, αλλά φανατικοί και δεν υπολόγισαν τίποτα. Άνοιξαν αμέσως κουβέντες με τα τρία ζευγάρια και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τριών κοριτσιών πλάκωσαν στο ξύλο τα τρία αγόρια. Με γροθιές και κλωτσιές τους έριξαν στο έδαφος και τους χτυπούσαν ανελέητα. Μάλιστα, παρά τις φωνές των κοριτσιών δεν σταματούσαν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν καταφέρει να τραυματίσουν σοβαρά τους νεαρούς, οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο ένας μάλιστα έφερε τόσο σοβαρά χτυπήματα που νοσηλεύτηκε κιόλας. Οι πέντε Αλβανοί μετά την πράξη τους έφυγαν αρων-άρων και εξαφανίστηκαν, αφού φαντάστηκαν ότι άμεσα στο σημείο θα έφταναν άνδρες της ομάδας Δίας και φοβήθηκαν τη σύλληψη. Τα κορίτσια έντρομα ειδοποίησαν και ασθενοφόρο. Περιέγραψαν στους αστυνομικούς τους πέντε Αλβανούς, όμως η αστυνομία δεν κατάφερε να τους εντοπίσει.